Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι η νευροχειρουργική ογκολογία είναι στο πιο συναρπαστικό κομμάτι της νευροχειρουργικής, γιατί αφορά τους όγκους του κεντρικού νευρικού συστήματος. Οι όγκοι του κεντρικού νευρικού συστήματος διακρίνονται σε πρωτοπαθείς και δευτεροπαθείς. Οι πρωτοπαθείς επίσης διαιρούνται σε καλοήθεις και κακοήθεις, ενώ οι δευτεροπαθείς είναι πάντα κακοήθεις ή γνωστές μας μεταστάσεις. Η νευροχειρουργική ογκολογία λοιπόν αφορά κυρίως την χειρουργική αυτών των όγκων, την εξαίρεση, την πλήρη ή δυνατόν την πλήρη εξαίρεση αυτών των όγκων. Τα πιο βασικά συμπτώματα, τα κύρια συμπτώματα ενός ασθενούς που παρουσιάζει όγκο στον εγκέφαλο είναι η κεφαλαλγία, η ναυτία και ο έμετος. Πολλές φορές ο τύπος της κεφαλαλγίας είναι χαρακτηριστικός, επιτείνεται με την προσπάθεια, τον βήχα, την κίνηση και ένα πολύ χαρακτηριστικό σημείο είναι ότι η κεφαλαλγία εμφανίζεται κυρίως τη νύχτα και ξυπνάει τον ασθενή. Φυσικά, ένας ασθενής που έχει όγκο στον εγκέφαλο μπορεί να το ανακαλύψει τελείως τυχαία μετά από έναν προσυμπτωματικό έλεγχο, σε μια άτυπη κεφαλαλγία ή από ένα τροχαίο. Και σας πληροφορώ ότι μπορεί να υπάρχει ένας όγκος καλοήθης στον εγκέφαλο που έχει φτάσει σε πολύ μεγάλο μέγεθος, μέχρι και 5 και 6 εκατοστά, και να μην έχει δώσει ακόμα συμπτώματα. Γιατί μεγαλώνει σιγά σιγά και δίνει χώρο στον εγκέφαλο. Επίσης, μπορεί να εμφανιστεί ένας ασθενής με επιληπτικές κρίσεις, με πάρεση άνω ή κάτω άκρου, με πάρεση των μειών του προσώπου, με διαταραχές στο λόγο και πολύ πολύ σπάνια, ακόμα και με φνίδια εικόνα, ακόμα και φυτική κατάσταση.